Μου αρέσει που έλεγε ότι θα το διορίσει στη διευθυντή στα Ιαπωνικά νερά. Τι κάνει κάτι. Τον έχει βάλει Ζαχροπούλ να τη κατάει θέση για το πάρκινγκ. Πολύ ξεφτύλα πέφτει, αδελφού μου, είναι να το λυπάσαι. Έχει στήλο όμω. Κάτσε, ρε παιδί μου, κάτσε να το δω τον παπάρα κι α πεθάνω. Κάνε πάντα ρε, έτσι. Κάτσε να το δω. Βρε τον παπάρα. Βρε τον φουκάρα. Ρε η Ελένη, ωραίο είναι. Δεν τον παίρνουμε στον παράκι για παρκαδόρο. Ε? Δεν το διαλύεται, λέω εγώ. Άντε μην έρθει άλλη και σας δει. Ποια άλλη, καλέ η Κατερίνα. Η Ζαχαροπούλου. Έλα, πριν έρθει αυτή, θα τη δούμε εμείς που θα έρχεται με το αυτοκίνητο. Τι διέ. Αχ, το τηλέφωνο. Κόσμος λέγεται, παρακαλώ. Όχι, λυπούμε, κύριε. Βρίσκεται εκτός γραφείου. Και η κυρία Σοφιανού εκτός. Ο κύριος Παπάρας. Εκτός, κύριε. Τι να σου κάνω, χριστιανέ, μα αφού είναι εκτός να τους βάλω με το ζόρι εντός. Α, παράτα μας πρωί-πρωί, μπα. Άντε κι εσείς, άντε. Yeah. Άντε, διαλύστε το τώρα, σιγά το θέαμα, που να είναι το αρθή Ζαχαροπούλου. Άντε, μπράβο. Ταταρίδα, παπαρίδα, κύριε Σφίλε. Κάνε στην άκρη να παρκάρω. Είμαστε φίλοι, δεν είμαστε φίλοι, δεν γνωριζόμαστε φίλε, λοιπόν άντε προχώρα. Δεν μου λες, δεν με θυμάσαι. Έλα, έλα τώρα, άστα αυτά, προχώρα κύριε. Παίρνεις χαρτζηλίκι για να κρατάς θέση εδώ. Η σιωπή μου προς απάντησή σου, άντε. Α, είσαι πολύ βαρεμένος, λοιπόν κάνε στην άκρη για τη σέφαγα. Όχι, δεν κάνω στην άκρη κύριε. Σιγά, 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 θα με σκοτώσεις, σιγά. Σιγά, που πας ρε φίλε, απαγορέσει, φύγε από εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνεις, σου λέμε ρε φίλε. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, ρε φίλε. Ρε κύριε, ήσαν υπανάπτυκτος, Βαλκάνιος. Δεν τρέπεσαι λιγάκι, εδώ είμαστε Ευρωπαίοι. Ρε πήγαμε και στην Ευρώπη κιόλας. Τι πράγματα είναι αυτά. Δεν μου λες. Κοιτάξτε, ρε παιδιά, είναι Ευρωπαίοι. Ρε παιδιά, κοιτάξτε, Ευρωπαίοι. Εσύ νιώθεις Ευρωπαίος. Εγώ προσπαθώ τουλάχιστον, φίλε μου. Άδικα προσπαθείς. Γιατί ό,τι και να κάνεις θα μείνει σκέτο. Άντε να μην το πω, ε. Μπορεί να είμαι Βαλκάνιος και υπανάπτυκτος, αλλά δεν λέω κακές κουβέντες. Όχι, 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 να το πεις, να το πεις, να πεις. Τι σκέτο θα είμαι δηλαδή. Άσε με να πάω στη δουλειά μου, σε παρακαλώ. Όχι, δεν σε αφήνω και εσύ να αφήσετε υπονοούμενα. Εγώ είμαι Ευρωπαίος και θέλω να είμαι. Δηλαδή, έχεις καμιά αντίρρηση να πούμε. Είσαι σκέτο. Αντε πάλι το σκέτο. Τι σκέτο, μπε ρε φίλε. Τι είπες ότι είσαι. Ευρωπαίος. Ωραία. Βγάλε τις δύο πρώτες συλλαβές και θα καταλάβεις. Άσε μας να κάνω. Τις δύο πρώτες συλλαβές. Βρω. Καλώς την κυρία Σοφιανού. Τι κάνεις, Χαρούλα? Καλά, εσείς πώς είστε? Καλά. Η Κατερίνα δεν είναι εδώ? Όπου να έρχεται, περάστε να την περιμένετε. Καθίστε. Πώς θα πας, Ελένη? Πώς να τα πάω, κυρία Σοφιανού. Βάσανα, πολλά βάσανα. Έλα τώρα. Εσύ νέα και ωραία κοπέλα, βάσανα. Μα τα περισσότερα βάσανα τα έχουμε εμείς οι νέοι, κυρία Σοφία μου. Και έχεις και το καλό παιδί που σε αγαπάει. Έχει και αυτή η σχέση τα προβλήματά της. Μωράς ξαναγινόμουν νέα κι ας είχα και βάσανα και προβλήματα, αλλά όσο ζει ο άνθρωπος, όλο και κάποιο πρόβλημα θα έχει. Μόνο όταν τα τεινάξεις δεν έχεις πρόβλημα. Έτσι δεν είναι, Κώστα? Βέβαια, βέβαια, αλλά και στεναχώρια δεν υποφέρεται. Έλα τώρα. Άντε, μη μου πεις ότι έχεις και εσύ στεναχώριες. Γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος. Πολλές στεναχώριες, κυρία Σοφιανού μου. Πάρα πολλές. Αφού να σκεφτείτε, οι στεναχώριες έχουν κάνει κατάληψη μέσα μου και δεν λένε να φύγουμε τίποτα. Υγεία, Κώστα μου. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία, τίποτα άλλο. Ξέρεις που θα πάω τώρα, ε? Περιμένω τη συμπεθέρα να πάω να δούμε μια φίλη μας σε ένα νοσοκομείο. Εκεί να δεις βάσανα και στεναχώριες. Μόνη της η γυναίκα, χωρίς κανέναν στον κόσμο, φτωχιά, άρρωστη. Απόψε χρειάζεται νοσοκόμα και δεν έχει φράγκο. Αυτά είναι τα βάσανα. Το καφεδάκι της ωραίας Ελένης. Έλα, έλα, άστε τις αηδίες τώρα. Όπου τη βλέπω η κυρία Σοφία. Χαιρετώ την κυρία Σοφία. Να και ένας ανοιχτόκαρδος άνθρωπος χωρίς βάσανα. Να μου ζήσεις, Φίβο. Ποιος είπε ότι δεν έχω βάσανα? Ή μάλλον εδώ που τα λέμε, αυτά με έχουν. Τα βάσανα με έχουν υιοθετήσει. Άσε, μην τα συζητάμε. Τι θα σας φέρω να πείτε? Τίποτα, τίποτα, ευχαριστώ. Βλέπετε, έτσι αρχίζουν τα βάσανα. Αν δεν πάρετε κάτι να γίνει κατανάλωση, να βγει κανένα φράγκο, πώς θα τη βγάλει ο Φίβος? Εντάξει, άντε φέρε μου μια πορτοκαλάδα. Αλλά κοίταξε, κρύα, παγωμένη, έτσι. Κρύσταλλο. Με ή άνευ? Άνευ. Άνευ, ωραία. Παρακαλώ, κυρία Σοφιανού. Έχει έρθει, έχει έρθει. Περάστε. Με συγχωρείς, συμπεθέρα που άργησα, ήταν αδύνατο να βρω ταξί.
Γιατί δεν έμπαινε στο τρόλεϊ? Αν περίμενα να έρθω με τη συγκοινωνία, δεν θα ερχόμουν τόσο αύριο. Αν δεν σήκω να πάμε και αργήσαμε. Α, καταρχήν περιμένω το Φίβο να μου φέρει μία πορτοκαλάδα να την πιω. Άμα θέλει, την πίνουμε μισή και μισή. Α, δεν χρειάζεται. Α, κατάλαβα. Συγχαίνεσαι να πιει από το ποτήρι μου, έτσι. Δεν πειράζει. Πιέσαι εσύ πρώτη και ύστερα πίνω εγώ. Δεν συγχαίνομαι. Δεν θέλω να πιω γιατί έχει ζάχαρη και ότι έχει ζάχαρη παχαίνει. Όπως καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι σκέφτηκα όμως. Λέω καλύτερα να μην έρθω εγώ. Να πας εσύ τώρα και να πάω εγώ το βράδυ. Γιατί? Τι σου ήρθε έτσι ξαφνικά? Να, θυμήθηκα ότι δεν έχω ετοιμάσει τίποτα μόνο της Κατερίνας. Θα πάει σπίτι και δεν θα βρει τίποτα να φάει. Ας κάνει κάτι μόνη της. Αύριο μεθαύριο παντρεύεται. Έτσι θα αφήνει τον άντρα της. Μυστικό. Κι εγώ που είμαι. Θα μείνεις μαζί τους? Χάρη θα τους κάνω. Σε πειράζει? Τώρα δεν συζητιώνται εδώ αυτά τα πράγματα. Ω, εγώ τα συζητώ. Δεν με νοιάζει. Κοίταξε να δεις. Ο αδερφός σου δουλεύει. Η Κατερίνα δουλεύει. Ποιος θα τους φροντίζει? Νομίζω πως κάτι καλύτερα τα καταφέρνω εγώ από μια Φιλιππινέζα. Υπάρχουν και εστιατόρια και ταβέρνες και fast foodάδικα. Ένα μεσημέρι είναι αυτό. Η Κατερίνα δεν τα μπορεί αυτά τα fast foodάδικα. Γεια χαρούλα, ήρθε η γιαγιά μου. Σε περιμένει να την πας στην δίσκο. Τι εμφάνιση, Παναγία. Τι έγινε? Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Άργησα, το ξέρω, αλλά είχε χαλάσει η μηχανή του Τζόνι. Ποιανού? Του Τζόνι, μωρέ φιλαράκος, και έτσι κατάλαβες. Κατάλαβα. Δεν μου λες τι μηχανή έχει αυτός ο Τζόνι ραπτομηχανή? Για μοτοσυκλέτα μιλάω, ρε. Γιατί είναι ο Τζόνι, γαζότρια σε βιοτεχνία ετοίμων ενδυμάτων. Παναγία, μα κου ραπτομηχανή. Λες κάτι κουφά, ώρες, ώρες. Άντε, τι καθίσατε, στιγμάτισε να φύγουμε, έχουμε αργήσει. Όχι, δεν θέλει να έρθει. Γιατί? Να. Ξέχασα, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα της Κατερίνας. Τι θα πάει όταν πάει σπίτι? Δεν είμαστε καλά. Αυτό της είπα κι εγώ. Υπάρχουν και εστιατόρια και ταβέρνες. Η Κατερίνα δεν πάει σε τέτοια μέρη μόνη της. Την ξέρω καλά. Θα μείνει νηστικιά και αύριο θα μου το κοπανάει. Τώρα σοβαρολογούμε που θα το κάνουμε και ζήτημα. Δώμα και ένα χιλιάρικο να πάω δίπλα στην ψησταριά να της πάρω λίγο γύρω με πατατίτσες. Ευχαριστηθεί φαγητό. Πρέσι, η Κατερίνα δεν τρώει από αυτά τα κρέατα. Τα φοβάται. Βλακίες. Και όλος ο κόσμος δηλαδή που τρώει, τι έπαθε? Δώμα και ένα χιλιάρικο θα τσαρίσει, σου λέω. Άντε καλά, να σου δώσω. Άντε, πάρ' το. Thanks. Κόσμος λέγεται, παρακαλώ. Εσείς είστε πάλι? Όχι, κύριε. Ακόμα εκτός βρίσκεται. Όταν γίνει εντός θα σας ενημερώσω. Άντε πια. Καλημέρα, Χαρούλα. Ήρθε η μάνα μου. Μόνο η μάνα σου? Και κουνιάδα μου, ε. Όλο σου το σόι. Εδώ είστε? Ναι, εδώ είμαστε. Λέγαμε να πάμε στην κυρία Παντελίδου με την Αμαλία, αλλά εγώ λέω να μην πάω. Γιατί? Γιατί νοιάζεται εσένα. Συνέχεια εσένα. Σκέφτεται τι θα φας. Έλα, Χριστιανή μου, σε παρακαλώ. Τέτοια λες και νομίζει ο κόσμος ότι σε καταπιέζω. Αντί πήγαινε στη δουλειά σου και μην νοιάζεσαι για μένα. Θα στείλω να μου πάρουν κάτι από εδώ δίπλα και είμαι εντάξει. Θα πιείς και μια μπυρίτσα. Αμέ, έχει ο Φίβος. Να πεις του Φίβου να σου κάνει και μια ντοματοσαλάτα. Τι άλλο θέλω, άντε τράβα. Αχ, δόξα τω Θεώ. Τώρα ησύχασα. Ωραία. Πολύ ωραία ιδέα της Ειρήνης. Γιατί τη σχέση έχει η Ειρήνη? Πάει να σταφέρει. Τι να μου φέρει? Τον έρ και γύρω από αυτό που θέλεις. Αχ, μπράβο, γιατί τώρα μια ώρα οι μυρωδιές από δίπλα μου σπάσανε τη μύτη. Μου άνοιξαν μια όρεξη που μπορώ να φάω όλη τη σούβλα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Κατερίνα, επειδή εμείς έχουμε κάπου να πάμε, εσύ θα την βγάλεις ο λίγον στο πρόχειρο. Έχεις τύχη που το λιγουρευόμουν κι εγώ. Και πού ξέρεις τι σου φέρα? Τη το είπαμε εμείς. Άνοιξε το, γιατί δεν κρατιέμαι. Άνοιξε εδώ. Κάτσε να δεις. Έτσι που το βλέπω, μου άνοιξε η όρεξη. Να σου πάρω μια πατατίτσα. Πάρε, πάρε, το ρωτάς. Είναι πολύ αυτό που για μένα. Λίγο κρατάκι. Να πάρεις, παιδί μου, είναι πάρα πολύ, σου λέω. Έλα. Έτσι που μου μύρισε, θα πάρω κι εγώ λίγο, ε. Ναι, πάρε, πάρε, Αμαλία. Νόστιμο. Μαλακό, μαλακό. Λιώνει. Λουκούμι. Να πάρω κι εγώ λίγο. Μα το ρωτάς, μαμά. Ξέρω κι εγώ, να μην ρωτήσω. Όχι, να μην ρωτήσεις, να πάρεις. Σου είπα, είναι πολύ. Νοστιμότατο είναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Δεν μπαίνει αυτό γύρω. Τι τρώτε εσείς εδώ? Γύρω. Αχ, με τρέλανε η μυρωδιά να πάρω λίγο. Να πάρεις, αλλά με τρόπο, μην μου κουβοληθούν κι άλλοι εδώ πέρα. Τρέλα είναι. Πολύ καλό. Γεια σας. Γεια σου, Χαρούλα. Τι κάνετε εσείς εδώ? Τρώμε. Πολύ καλό.
Καλή όρεξη. Είδα κανείς τον παπάρα? Όχι, ο Μίλτος δεν ήρθε ακόμα. Αχ, τι ωραία που μυρίζει αυτό. Πάρτε λίγο, πάρτε. Τι λες, μαμά? Μου άνοιξε την όρεξη. Ορίστε, πάρτε, μα που σας άνοιξε. Όχι, πατατίτσα, παγιάνει, κρεατάκι. Ορίστε και κρεατάκι, πάρτε κρεατάκι. Ευχαριστώ πολύ. Θαύμα είναι να πάρω και μια πατατίτσα. Μα εσείς είπατε τώρα τι παχαίνει. Πολύ νόστιμη, ήταν ό,τι θέλω. Ναι, ό,τι χρειάζεται είναι. Πολύ καλό, ε. Γεια σου, Καρούλα, τι κάνεις? Μυρίζω. Κι εγώ μυρίζω. Τι κάνετε εσείς εδώ πέρα μαζεμένες? Α, κυρία Ζαχαροπούλου, και εσείς εδώ πέρα είσαστε. Πώς μπήκατε, δεν σας πήρα χαμπάρι. Έλα μέσα, θέλω να σου πω. Στάσ' μια στιγμούλα να πάρω μια πατατίτσα της Κατερίνας μου. Επιτρέπετε? Να πάρεις, αφού την πήρες ήδη, την καταβρόχθησες. Επιτρέπετε? Νόστιμες. Σ' άρεσε, ε? Να πάρω κι άλλη μία. Να πάρε, φάε, όσες θέλεις, φάε. Και γύρω βλέπετε εδώ πέρα. Επιτρέπετε? Είδες, να πάει και γύρω. Τον καταβρόχθησες κι αυτόν, ε? Εγώ κοντεύω να τρελαθώ. Νοστιμότατο είναι, τρέλα είναι. Α, και εμένα κοντεύει να με πιάσει. Τι να σε πιάσει? Η τρέλα. Η τρέλα. Ναι, εσύ τα δικαιούσε, πάρε. Νόστιμες, πολύ νόστιμες. Τι τρώτε εδώ και μου σπασιμίτη? Αγύρος. Δεν ξέρω πώς θα με χαρακτηρίσετε, αλλά εγώ θα σου πάρω λίγο. Γιατί? Γιατί θέλω να δοκιμάσω. Αν θες να δοκιμάσεις, θα πας να αγοράσεις. Από κάτω είναι το ψητοπολείο. Μα δεν θέλω να φάω, να δοκιμάσω. Θέλω. Εγώ στο δουλειά δεν τρώω ποτέ. Σοβαρά, και θες να δοκιμάσεις από τα δικά μου? Τι ωραίος που είσαι. Πολύ τσιγκούνα έχεις γίνει τώρα τελευταία. Αλήθεια, άντε και κριτική από πάνω και κάνε μου τη χάρη. Ορίστε. Κοίτα, έτσι, ε. Το ρίξαμε στο φαγητό και δεν υπολογίζουμε ότι υπάρχουν μικρά παιδάκια και ζηλεύουνε. Μπράβο, Κατερίνα, μόνη σου τα τρως. Με είδες να προφτάσω να φάω? Έλα στα αυτά καημένη, μπροστά σου τα έχεις. Άντε τώρα, σου πάρω μια πατατίτσα για τη μυρωδιά της. Μου σπάσε τη μυτίτσα μου, Κατερίνα. Όχι. Τι όχι? Άμα θα στα πάρεις, θα πας να αγοράσεις. Κατερίνα, σε μένα το λες αυτό? Ναι, σε σένα. Δηλαδή, Κατερίνα, δεν αξίζουμε για σένα μια πατάτα? Έλα τώρα, μωρέ, μην κλαις. Άντε. Ας δεν κλάψω! Πού να μην κλάψω! Με τέτοια προσβολήσεις δεν θα κλαίγατε. Μπράβο, Κατερίνα! Ωραία, πάρε να ησυχάσω! Όχι, δεν θέλω! Ωραία, τότε μην παίρνεις, μην παίρνεις. Όχι, θα πάρω! Θα πάρεις! Όχι, θα πάρω για να μάθεις. Κοίτα. Για να μάθεις να σε τιμωρήσω που κρύβεις εμένα το γύρο. Δεν τρέπεσαι. Μα δεν τρέπεσαι! Α, παπα, εδώ. Δεν αφήσαν τίποτα να φάω. Ποιος έχει σειρά τώρα να τα φάει και αυτά να τελειώνουμε? Άντε, να τελειώνουμε! Εδώ η πορτοκαλάδα της κυρίας Σοφίας. Εσύ τρως δύο και μου σπασιμίτη. Ναι, μήπως θέλεις κι εσύ. Έλεγα, έλα, έλα, σου άνοιξε όρεξη. Έλα, έλα, να τελειώνουμε. Έλα, έλα, παιδί μου, τρώγε έτσι. Τρώγε ωραία κι άλλο. Φάε, μεγάλο παιδί είσαι. Να τελειώνουμε, να γλιτώσουμε από σένα. Φάε κι άλλο. Δεν μου λέτε, σας παρακαλώ. Εσείς που φάγατε από αυτά, δεν έχετε έναν πόνο στο στομάχι? Μην απευθύνεσαι σε μένα, γιατί εγώ δεν πρόφτασα να φάω, τάισα όλους τους άλλους. Πεθαίνω στους πόνους. Κι εγώ σαν κάτι να αισθάνομαι. Και εμένα κάπως μου έρχεται. Τώρα που το λέτε σαν να πονάω κι εγώ. Καλή, τι γι' αυτό μέσα? Αχ, παιδιά, πονάω. Στο μάλι σου. Αγγελίστρα μου. Όχι, μάνα μου. Πώς αισθάνεστε, παιδιά? Εγώ σαν κάτι να... Πονάς, Χαρούλα μου. Η γρουσουζιά σου μας έφαγε. Η λαμαργία σας σας έφαγε. Κατερίνα μου, πονάω στο στομάχι. Πονάς, Μύρτο μου. Σόδα θύβω στο Μύρτο μου. Πονάτε, κυρία Ζαχαροπούλου μου. Μια σόδα στην κυρία Ζαχαροπούλου. Μανούλα μου, πονάς κι εσύ. Σόδα στη Μανούλα μου, φύβω. Ειρήνη μου, πονάς κι εσύ. Σόδα στην Ειρήνη μου. Κωστάκι μου, πονάς κι εσύ. Σόδα στον Κωστάκι κι εσύ, Χαρούλα μου. Φύγε, γρουσούζα. Φύγε, γρουσούζα. Σόδα στη Χαρούλα μου, φύβω. Σόδα. Φέρνε σόδες, πολλές σόδες, παιδί μου. Δεν μπορώ, πονάω. Αν πονάς κι εσύ, μια σόδα και για σένα. Ένα γιατρό. Σόδες, θα σωθείτε, σόδες. Έλα, κάθεσαι εδώ. Κάθεσαι. Γεια σας. Παρακαλώ, τι θα πάρετε? Τι θα πάρεις? Ένα φραπέ. Δύο σε παρακαλώ και στο δικό μου βάλε λίγο παραπάνω ζάχαρη. Ναι. Είμαι γλυκάτσις εγώ. Είναι επειδή είσαι τόσο γλυκός. Έλα τώρα, μη μου λες τέτοια γιατί θα κοκκινήσω, ε. Πάντως, επιτέλους, ρε παιδί μου. Τι πράγμα? Θέλω να πω ότι πολύ καιρό είχαμε να βρεθούμε έτσι δυο μας, να μιλήσουμε λίγο, να πιούμε έναν καφέ. Πώς όταν έρχεσαι στο σπίτι? Άσε το σπίτι, στο σπίτι είναι η Χαρούλα. Δεν λέω βέβαια καλό κορίτσι, αλλά εκεί συνέχεια στα πόδια μας. Θέλουμε να πούμε κάτι και εκεί αυτή. Άσε που στείνει αυτή για να ακουστεί, λέμε. Τότε να καθόμαστε στο δωμάτιό μου. Άμα κάτσουμε στο δωμάτιό σου, δεν αστείσαι αυτή. Θα έρθει να το κολλήσει την πόρτα. Γιατί την άνοιξες αυτή τη συζήτηση? Τι θες να πεις, πες το κατευθείαν. Όχι, δεν θέλω να πω εγώ τίποτα. Έτσι, γενικά διαπιστώνω ότι δεν είμαστε και ποτέ έτσι απόλυτα μόνοι.
Εγώ όταν είμαστε μαζί, όσος κόσμος και να υπάρχει δίπλα και συλλαλητήριο να γίνεται, ούτε βλέπω ούτε ακούω κανέναν. Όλη η προσοχή μου είναι σε σένα. Το πιστεύεις? Το πιστεύω, αλλά διαφέρουμε. Εγώ και μίγα να πετάξει όταν είμαστε μαζί, με ενοχλεί. Ευχαριστώ. Ο Γλυκός. Ευχαριστώ. Έχεις πάρει πάρα πολλά από τη μητέρα σου, το ξέρεις. Ναι. Από το χαρακτήρα της βέβαια, γιατί φυσιογνωμικά δεν πήρα τίποτα. Εγώ μοιάζω στον πατέρα μου. Βρε, η Ελένη. Ποια Ελένη? Μια πρώην συνάδελφος. Με συγχωρείς, Γιώλη, θα επιστρέψω. Ελένη! Σε βλέπω από εκεί και λέω, είναι η Ελένη, δεν είναι? Τι έγινε, βρε Πέτρο? Εντάξει, πολύ εντάξει. Τελικά ξέρεις, μου βγήκε σε καλό που έφυγα από εκεί. Πέτρο, να σας γνωρίσω με τον Ιάσο. Χαίρομαι πολύ. Κι εγώ. Ο Πέτρος είναι πρώην συνάδελφος. Δουλεύαμε παλιά στο γραφείο μαζί. Πριν τη Ζαχαροπούλου, στις καλές εποχές. Εσύ τότε πρώτο ήρθες, έτσι? Ναι, και από ό,τι θυμάμαι ήμουν η μόνη γυναίκα υπάλληλος. Ναι, ούτε η Κατερίνα δεν είχε έρθει. Και μπαίνει που λες αυτό το λουλούδι. Εκεί να δεις όλοι μας. Κόντρα ξύρισμα κάθε μέρα. Η Ελένη μακριά νυχτωμένη. Ευγενική μόλους. Χαμόγελα από εδώ, χαμόγελα από εκεί. Όχι βέβαια πονηρά. Ήταν αγαθό κορίτσι. Όχι και αγαθό, βρε Πέτρο. Εννοώ, όχι με την έννοια της κουτής. Δεν το εκμεταλλεύωσαν πονηρά, εννοώ. Βέβαια είχες και εσύ τη συμπαθία σου. Εμένα. Ιάσον, σε είπαμε. Ναι, Ιάσον. Εμένα που λες Ιάσον να με κρατούσε λιγάκι σε απόσταση. Ελένη, τα λέω καλά? Πάνε τώρα αυτά όμως. Πέρασαν. Πέρασαν, αλλά δεν ξεχνιούνται. Βέβαια. Αχ, βρε Ελένη, μου θύμισε τώρα. Βέβαια έφυγα, γλίτωσα από το Μιστουλάκο. Έχω τη δικιά μου δουλειά. Δόξα τω Θεώ τα πάω καλά. Τις μέρες όμως που έζησα τότε δεν τις έχω ξαναζήσει. Όλα ρε παιδάκι μου είχαν μια άλλη ένταση. Τα αισθήματα, η πλάκα, όλα. Άσε, άσε, καλύτερα να φεύγω γιατί σας διέκοψα και από τα δικά σας. Μα όχι. Τι όχι, μην την ακούς, τη λέει, μας διέκοψες. Συγγνώμη. Λένε θα περάσω καμιά μέρα από το γραφείο και θα τα πούμε. Εντάξει. Αλήθεια, τι μου είπανε, ποιος μου το έπαινε να δεις. Ανοίξατε ένα μπαράκι καλλιτεχνικό στέκι και έτσι κοντά στα Εξάρχεια. Ναι, Μεθόνη λέγεται, στην οδό Μεθόνης. Ωραία, θα πάρω την παρέα μου κανένα βράδυ και θα έρθω. Εντάξει. Γεια σου, γεια σου, να. Τα φιλιά μου στη Χαρούλα. Μαζί το έχουμε ανοίξει τον μπαρ. Το ξέρω, θα έρθω. Γεια σου. Δεν μου λες, είχες τίποτα με αυτόν τον ηλίθιο? Μα τι σε έπιασε έτσι ξαφνικά? Όχι, τώρα σε ρωτώ αν είχες τίποτα. Εγώ προσωπικά όχι. Αλλά όπως άκουσες, ήμουν το μόνο φιλικό μέσα στο γραφείο. Ήταν φυσικό να γίνεται αγώνας ποιος θα με κατακτήσει. Και αυτόν γιατί το κράτουσες σε απόσταση? Ήταν πιο επικίνδυνος από τους άλλους? Από κανέναν δεν κινδύνευα. Όλοι ήταν πολύ καλά παιδιά. Να, σαν τον Κωστάκη. Ο Πέτρος ήταν λίγο πιο εκδηλωτικός. Στην έπεφτε στα ίσια δηλαδή. Τι θα πει στην έπεφτε, τι κουβέντες είναι αυτές? Αφού μου λες εκδηλωτικός, τι θα πει εκδηλωτικός? Στην έπεφτε, ρε παιδί μου, πώς το λένε? Τον είδες τώρα τον Πέτρο. Είναι λίγο φλίαρος. Στην έπεφτε φλίαρα δηλαδή. Σήκω. Τι σήκω? Τι θα πείτε σήκω? Πάμε, φύγουμε. Κάτσε, σε παρακαλώ, μας βλέπει ο κόσμος. Δεν με νοιάζει να μας βλέπει ο κόσμος. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, για έλα εδώ. Άσο με, σε παρακαλώ, κάθισε. Ναι, τι σας χρωστάμε, κύριε, να σας πληρώσουμε? 400. Μάλιστα. 400. Θα τον πεις εμένα τώρα. Ορίστε, κύριε, ευχαριστούμε πολύ. Ορίστε. Τι είναι αυτά? Καφές μου. Τώρα επίτηδες το κάνεις? Τι κάνω επίτηδες? Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βάλτε τα λεφτά στην τσάντα και πάμε να φύγουμε. Πιες λίγο καφέ ακόμα. Δεν θέλω να πιω καφέ, να πιεις εσύ καφέ. Εγώ θα σε περιμένω έξω. Μα τι σε έπιασε έτσι ξαφνικά? Κάτσε εκεί που κάθεσαι. Γιατί σ' αρέσει να δημιουργείς πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει? Πιες τον καφέ σου, σε παρακαλώ, έτσι. Κοίτα, ατυχία να βρεθεί και αυτός εδώ μέσα. Όχι για ατυχία, όχι για ατυχία. Εσύ του έδωσες και τη διεύθυνση να έρθει από τον μπαρ. Αυτό σε πείραξε, ε. Θα πιεις πολύ καφέ ακόμα? Αποκεκτημένη ταχύτητα. Τον τελευταίο καιρό, άμα βλέπουμε κανένα γνωστό και εγώ και η Χαρούλα, του δίνουμε τη διεύθυνση του μπαρ. Προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγο κόσμο, όσο έρθει. Και αν δεν το πούμε στους γνωστούς, σε ποιο θα το πούμε? Άντε, πάμε. Μην τον χαιρετήσεις. Δεν είναι δυνατόν. Τώρα θα νομίζει ότι... Αυτό θέλω. Όχι μόνο να νομίζει, να βεβαιωθεί κιόλα και να μην πατήσει το πόδι του στο μπαρ, γιατί δεν θα περάσουμε καλά εκεί μέσα. Τώρα είσαι παράλογος. Δεν μου λες σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' αγαπάς? Γιατί είσαι παιδί? Είναι ερώτηση αυτή? Όχι, σε ρωτάω πάρα πολύ απλά εάν μ' αγαπάς. Είναι δυνατόν να μη σε αγαπώ? Εάν μ' αγαπάς λοιπόν, δεν υπάρχει παράλογο στην περίπτωση. Έχω δίκιο. Ίσως. Όχι ίσως, έχω. Είσαι βρέφος. Δεν είναι βρέφος. Κακομαθημένος είναι, εγωιστής και κακομαθημένος. Νομίζω ότι είσαι η μάνα του που τον έχει μοναχογιό και την κάνει ό,τι θέλει. Μα δεν είναι μοναχογιός, έχει και την κόρη. Δεν λαμβάνεται υπόψη αυτή. Γιο έχει ένα. Ρε, κάθομαι και σκέφτομαι, ρε Σιλένη, καμιά φορά και λέω έτσι ότι εμείς οι γυναίκες τελικά, εμείς οι ίδιες οι γυναίκες, είμαστε οι πρώτες αντιφεμινίστριες. Θυμάμαι μια φορά
Ήμουνα μικρή και το θυμάμαι ακόμα. Σκέψου την εντύπωση μου είχε κάνει. Ήμασταν σε μια κλινική με ένα θείο, έτσι. Περιμέναμε να γεννήσει η γυναίκα του. Και βγαίνει νοσοκόμα και του λέει: συγχαρητήρια, κάνατε κορίτσι. Ελένη, τον πήρε η μάνα του, η γιαγιά μου δηλαδή. Τον πήρε η μάνα του και φύγανε. Δεν έφυγε μόνος του. Τον πήρε η μάνα του και φύγανε από την τροπή της που η νύφη της έκανε κορίτσι. Κατάλαβε. Γι' αυτό σου λέω, παιδί μου. Εμείς οι ίδιες οι γυναίκες είμαστε οι πρώτες αντιφεμινίστρες, οι οποίες βεβαίως μεγαλωμένες μέσα σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία. Θα κρατήσει πολύ αυτή η διάλεξη. Όχι, λέω που εμείς οι ίδιες τους κακομαθαίνουμε, λένε, κατάλαβες. Διότι εσένα σου λέει πάμε να φύγουμε. Εσύ εκείνη την ώρα πρέπει να γυρίσει να του πει: άμα δεν σ' αρέσει, φύγε μόνος σου. Εγώ έτσι θα έκανα, Ελένη μου. Μα γι' αυτό δεν έχεις δίπλα σου άντρα, χαρούλα μου. Έχω την ησυχία μου όμως. Καλησπέρα. Πώς από εδώ, για πού το βάλεις με την κιθάρα? Για εδώ. Δεν σε καταλαβαίνω. Δεν θυμάσαι την τελευταία φορά που άκουσα να τραγουδάω? Ναι, θυμάμαι. Και τι μου είχες πει τότε? Τι σου είχα πει, ότι έχεις ωραία φωνή. Γι' αυτό ήρθα λοιπόν. Αν θέλετε, χωρίς να πληρώνομαι, να έρχομαι εδώ τα βράδια να τραγουδάω. Ευχαρίστως. Να το συζητήσω πρώτα με τη Χαρούλα. Δεν το έχω μόνη μου το μαγαζί. Το ξέρω. Και να δούμε τι μπορούμε να σου δίνουμε. Έτσι, χωρίς πληρωμή, δεν το δεχόμαστε. Αποκλείεται. Ό,τι θέλετε, ό,τι μπορείτε. Εγώ εξάλλου μια αρχή θέλω να κάνω. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. Εγώ έφερα σήμερα εδώ την κιθάρα με σκοπό να παίξω. Να τραγουδήσω και να δείτε κι εσείς αν η πελατεία σας με δέχεται. Μπράβο, αυτό πρέπει να κάνεις. Λοιπόν, πιάσε αυτό το τραπεζάκι εκεί, βγάλε την κιθάρα από τη θήκη και ρίχτω. Μόλις είσαι έτοιμος, σταματάω την κασέτα. Μπράβο, Καμιά φορά απ' του σπιτιού μου το μπαλκόνι βλέπω στα πόδια μου την πόλη το μεσημέρι. Παπλώνεται κάτω από τον ήλιο ή κάτω από τις βροχής τα πέπλα την πόλη αυτή που μες στο νου μου δεν έχει τέρι. Την πόλη αυτή την αγαπώ, εδώ γεννήθηκα μια μέρα σε μια δική της γειτονιά. Τι θα πάρετε, παιδιά? Θα τον ακούμε πολύ ακόμα. Καλημέρα. Σ' όποιον αρέσει κάθεται και σ' όποιον δεν αρέσει φεύγει, εντάξει? Φέρε δύο ίσκι. Άμα θέλουμε. Μια μέρα σε μια δική της γειτονιά είπα στον κόσμο καλημέρα. Γιατί σταμάτησες? Δεν άκουσε τίποτα αυτό στη Χαρούλα. Να ακούω τραγούδι παρακάτω. Ρίχτω. Αφού δεν τους αρέσει. Αρέσει σε μένα. Έτσι είναι, αρέσει σε εμάς. Τώρα δεν μπορώ, έχω πάθει τρακ. Οι μεγάλοι καλλιτέχνες το ξεπερνάνε το τρακ. Τραγούδι, παρακάτω. Πώς σου φαίνεται? Δεν είναι κακός, δεν είναι κακός. Δεν λέω αυτό. Αν πάει στο μαγαζί. Έλα, ρε παιδί μου, θα λέει ένα-δύο τραγούδια, θα βάζουμε το καζετόφωνο, ξανά δύο τραγούδια, δοκιμάσουμε. Εντάξει, καλός είναι, καλός. Σιγά σιγά με βήματα δειλά μονάχος ταξιδεύει με το νου κομματιασμένο και τριγυρνά στα στέκια τα παλιά τον ήλιο να ξανάβρει σε έναν κόσμο βυθισμένο. Απ' την αρχή σαν ύποπτη εποχή αθόρυβα γλιστράει πίσω από σχήματα φθαρμένα. Γεια σας. Μια φωνή γλυκά τον οδηγεί. Τελικά σας κατάφερε. Ναι, πάμε να δοκιμάσουμε. Δεν είναι κακός. Καθόλου. Δεν ξέρω μόνο αν τον σηκώνει το μες μαγαζί. Μες τη νύχτα φύγαν τα πουλιά τον έρωτα κρατώντας τα φτερά τους άστρα νεκρά τα όνειρά τους χαθήκαν στο νότια. Μες τη νύχτα φύγαν τα πουλιά τον έρωτα κρατώντας τα φτερά τους άστρα λευκά τα όνειρά τους.
τους χαθήκαν στο νότια. Μπράβο, το πες και το έκανες, ε! Να σου πω, αυτόγραφα δίνεις. Ελά στην πλάκα τώρα, δεν βλέπεις πως τρέμω. Γιατί μια χαρά ήσουν, δεν μου λες. Θα κεράσαι ένα ουσκάκι. Άντε κέρασαι ένα, γιατί έπρεπε ήδη να είχα πιει πριν αρχίσω. Ωραία λοιπόν. Χαρούλα, πιάσε δύο ουσκάκια. Έφτασε. Γεια σου ρε Ιάσον. Α, δεν θα περάσουμε καλά. Γιατί το λες αυτό? Ο τύπος κολλάει στην Ελένη. Γεια σου Ελένη μου. Γεια σου. Ωραία είστε εδώ, συμπαθητικά. Γεια σου Χαρούλα. Γεια σου. Ρε Χαρούλα, έτσι σκιάτο, γεια σου. Είπαμε γεια σου Πέτρο, τι θες, να ανάψουμε τα πυροτεχνήματα? Βρε Χαρούλα, πάντα έτσι σου να. Ναι, ναι. Βάλε μου ένα ουίσκι. Έλα. Πού είσαι Χαρούλα, δεν πας εσύ να σερβίρεις αυτόν? Δεν γίνεται μάνα μου, εγώ σερβίρω έξω σήμερα. Ωραία λοιπόν, αλλάξετε πόστο, να πας εσύ από μέσα να βγει η Ελένη έξω. Έλα μωρέ, άσον αυτό τον κόπανο, φοβάσαι, δεν κινδυνεύεις από αυτόν, δεν ανησυχεί, δεν κινδυνεύεις. Στην υγειά σου Ελένη και με μια καλή τύχη. Εντάξει, την έχω βρει. Εγώ σου εύχομαι να βρεις μια καλύτερη, πειράζει? Δεν γίνεται καλύτερη Πέτρο. Που ξέρεις, μπορεί. Ελένη, για έλα να σου πω λίγο. Για έλα εδώ λίγο. Τι είναι? Τι σου λέει αυτός ο ηλίθιος? Τι να μου πει, βλακίες μου λέει. Λοιπόν, για να μην πω εγώ από μέσα να κάνω τον μπάρμαν, πες τη Χαρούλα να αλλάξατε θέση. Τη το είπα κι εγώ, αλλά το έπαιξε τρελή. Γεια σου, αναλογικέψου. Ξέρεις πόσο βάναυσα με προσβάλλεις αυτή τη στιγμή. Τι θες να πεις τώρα, ότι δεν μου έχεις εμπιστοσύνη? Πα. Είναι δυνατόν? Πώς θα ζήσουμε μια ολόκληρη ζωή? Όχι ολόκληρη ζωή. Άμα κάνεις αυτά που κάνεις, ούτε μια μέρα δεν θα ζήσουμε μαζί. Λοιπόν, θα το ξεκαθαρίσουμε εδώ και τώρα. Ή θα πάψεις να με ζηλεύεις, ή δεν θα πάψεις. Ωχ, η Ζαχαροπούλου. Έλα τώρα, ας κόψουμε την κουβέντα. Και σταμάτα σε παρακαλώ πολύ αυτές τις ζήλιες. Ωραία είναι εδώ. Δεν το ξέρω πιο μπροστά να έρχομαι, είναι και στη γειτονιά μου. Μ' αρέσει και η διακόσμηση, είναι πολύ κινηματογραφική. Ναι, πολύ ωραίο κέντρο. Ρίδια, πώς πάει η κοιλιά σας, πέρασε ο πόνος? Α, εμένα μου πέρασε αμέσως. Θα πιούμε τώρα και τα ουισκάκια μας και θα είμαστε μια χαρά. Γεια σου Χαρούλα, γεια σας. Γεια σου. Εδώ είμαστε κι εμείς. Γεια σας. Του καταστήματος? Όχι, φίλος. Πολύ ωραίος φίλος έχει το κατάστημα. Ναι, γενικά έρχεται πολύ ωραίος κόσμος στο μαγαζί. Και γυναίκες και άντρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το κομπλιμέντο. Άσε Μίλτο, μιλάμε για άλλες ηλικίες. Α, να σας γνωρίσω. Ο κύριος Παπάρας ή Παπαράς, το γούρι μου. Χαίρομαι πολύ, Σέκερης. Χαίρομαι πολύ. Σέκερης, τι, Σέκερης? Γεια σου. Γεια σου. Μα πάρα πολύ ωραίο όνομα. Έτσι, μπράβο, αδελφέ μου, να ακούσουμε και ένα ωραίο ελληνικό όνομα. Μας έχουν πρίξει τα Αλέξης, τα Δημήτρης. Εμένα με λένε Νόρα. Είναι μάλλον συνηθισμένο όνομα. Προσωπικά είμαι ασυνήθιστος τύπος. Θα το διαπιστώσεις. Ναι, και όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Παρακαλώ, περάστε από εδώ να καθίσετε στην παρέα μας. Ελάτε. Καθίστε εδώ. Εσείς, να σας γνωρίσω, ο φίλος μου Άλκης, η κυρία Ζαχαροπούλου, ο κύριος Μίλτος Παπάρας ή Παπαράς. Παπαράς. Τι θα πάρετε? Άσε Χαρούλα, θα πάρω εγώ την παραγγελία. Μάλιστα. Ναι. Τι θα πιείτε παρακαλώ? Ουίσκι. Ναι, ναι, ουίσκι. Το εθνικό ποτό των Ελλήνων. Βάλε δύο ουίσκι σε παρακαλώ, θα τα πάω εγώ. Και γιατί θα τα πας εσύ? Έτσι, θέλω να τους περιποιηθώ προσωπικώς. Τη Ζαχαροπούλου θέλεις να περιποιηθείς? Ένα, κακό είναι, αφεντικός είναι η γυναίκα. Όχι, αλλά είναι και ωραία γυναίκα. Αυτό το λες εσύ. Έλα μέσα, θα τους σερβίρω εγώ. Ελένη, λογικέψου. Ξέρεις πόσο βάναυσα με προσβάλλεις αυτή τη στιγμή? Τι θέλεις να πεις δηλαδή, ότι δεν μου έχεις εμπιστοσύνη? Πα. Έτσι θα ζήσουμε μια ολόκληρη ζωή. Με κοροϊδεύεις, εγώ μιλάω σοβαρά. Ιάσον, έλα βρε παιδάκι μου να κάτσεις μαζί μας, μην μας αφήνεις χωρίς παρέα. Γιατί, εγώ τι είμαι δηλαδή? Το γούρι, άλλο πράγμα. Τώρα Νόρα, έφτασα. Τα ουίσκι παρακαλώ. Θα τα πάω εγώ. Λοιπόν, τώρα το ξεκαθαρίζουμε. Ή μου έχεις εμπιστοσύνη ή δεν μου έχεις. Σπέρα. Καλώς είναι. Καλησπέρα. Τα ποδαράκια μου. Με φάγανε οι δρόμοι και οι σκάλες. Τα έχω φτύσει τελείως. Έκανες τουλάχιστον τίποτα?
Τι θες να κάνω? Λες κι είναι εύκολο να βρεις δουλειά σήμερα. Θα βρεις, θα βρεις. Γιατί δεν ρίχνεις μια ματιά στις μικρές αγγελίες των εφημερίδων? Εσένα περίμενα να μου το πεις. Σε ό,τι δουλειά έχω τρέξει από εκεί τη βρήκα. Τώρα δεν μου λες σε παρακαλώ. Γιατί μου μιλάς έτσι, εγώ σου φταίω? Με ρωτάει αν φταίει και από πάνω. Ακούσε και να τρέχω σαν την τρελή να βρω μια δουλειά για 120.000. Δεν πειράζει. Καλό θα σου κάνει να δουλέψεις λιγάκι, να δεις πως βγαίνουν τα λεφτά. Ξέρω πως βγαίνουν τα λεφτά. Συγγενής σου, λέει ο άλλος. Δανεικά βρε σας τα ζήτησα. Σκέψου να είχα και καμιά μεγάλη ανάγκη και να ζητούσα να με βοηθήσετε. Αν ήταν μεγάλη ανάγκη, θα στα δίναμε. Α, δηλαδή έχετε και δεν μου τα δίνετε. Τότε μη μου λες δεν έχουμε. Πρε, δεν έχουμε, δεν έχουμε. Αλλά στη μεγάλη ανάγκη θα παίρναμε από τη Ζαχαροπούλου και θα στα δίναμε. Τώρα τι να τη πούμε τη γυναίκα. Δώσε μας λεφτά γιατί θέλει η Ειρήνη να πάρει πιάνο. Ε, θα μας πει, πρε τρελή είσαστε. Ακόμα μου χρωστάτε το δάνειο που σας έδωσα για να πάρετε τα έπιπλα. Ε, βέβαια. Άμα θέλετε κάτι, εσείς τα βρίσκετε τα λεφτά. Έλα τώρα, σώπα μη σ' ακούσει η θεία σου. Να μιλάς για αυτό το ζήτημα θα τα βάλει μαζί μου και με το δίκιο τη γυναίκα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Τι υποχρέωση έχει αυτή να βρίσκει λεφτά για να πάρει πιάνο η ανιψιά τη? Έχει. Ζούμε κάτω από την ίδια στέγη. Σε φιλοξενεί. Με φιλοξενεί γιατί δεν έχει παιδιά. Και εγώ είμαι ο μόνος άνθρωπος που φέρνει ζωή σε αυτό εδώ το σπίτι. Φαντάζεσαι βέβαια πως θα ήταν εδώ μέσα χωρίς εμένα. Ο τάφος του Ινδού θα ήταν. Ε, τι να σου πω. Είσαι ανεδέστατη. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Μήπως θέλεις να σου πούμε και ευχαριστώ από πάνω? Ασφαλώς και θέλω, αλλά όχι με λόγια, έμπρακτα. Δώστε μου τις 120.000 να δώσω και την προκαταβολή του πιάνου. Ρε, τι σε έπιασε πια με αυτό το πιάνο και το πιάνο? Αφού το ξέρεις ότι πάντα μου άρεσε η μουσική. Δεν θυμάσαι που είχα πάρει και κιθάρα? Πώς δεν το θυμάμαι, έτσι και τότε. Να πάρω κιθάρα, να πάρω κιθάρα. Την πήρες την κιθάρα, την κρατζούνισες 5-6 μέρες και ύστερα η κιθάρα βρέθηκε στο πατάρι. Ε, βέβαια, βρέθηκε στο πατάρι γιατί η κιθάρα δεν είναι ένα όργανο να παίξει ένα κομμάτι να το ευχαριστηθείς. Η κιθάρα θέλει να έχεις και φωνή, να τραγουδάς και να σου κρατάει κομπανιαμέντο. Έλα, σταμάτα. Σταμάτα τώρα, έρχεται η θεία σου. Κουβέντα για αυτό το ζήτημα, σώμα. Άντε. Μπαμπά, ήρθε το πουλάκι μου. Πώς έτσι νωρίς-νωρίς? Είμαι κουρασμένη. Είμαι πάρα πολύ κουρασμένη. Από τον πολύ χορό. Όχι, δεν χόρευα. Περπατούσα. Ανέβαινα, κατέβαινα σκάλες. Έμπαινα, έβγαινα σε γραφεία. Και όλα αυτά γιατί? Για να βρω μια δουλειά να βγάλω τις 120.000 που εσείς δεν μου δίνετε για να πάρω το πιάνο. Πριν δεν σου είπα να μην ξανασυζητήσεις το ζήτημα του πιάνου εδώ μέσα. Και για σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω υστερισμούς και καταπίεση. Θα με αντιμετωπίζετε σαν ισότιμο μέλος της οικογένειας και θα συζητάτε τα προβλήματά μου. Έχει δίκιο το παιδί να συζητήσουμε το πρόβλημά του. Λοιπόν, άντε και το πήρες το πιάνο. Δεν μου λες πού θα το βάλεις. Εδώ θα το φέρεις. Θα το βάλουμε κάπου εδώ. Στο κάτω-κάτω και το σαλόνι θα στολίζει. Το σαλόνι θα στολίζει ή τα αυτιά μας θα ζαλίζει. Μέχρι να μάθεις να παίζεις τα κύματα του Δουνάβος, μπορείς να μου πεις τι θα γίνει με τα νεύρα μας? Καταρχήν, εγώ θα μάθω πάρα πολύ γρήγορα, διότι ξέρω μουσική. Όσο για τα κύματα του Δουνάβεως, αυτοί που τα παίζανε είναι στο νεκροταφείο. Ε, βέβαια. Εσύ θα αρχίσεις κατευθείαν από τη μοντέρνα μουσική. Από ξενάκι και πάνω, έτσι. Βρε, θεία μου, λίγη εμπιστοσύνη να μου έχεις. Τι καλά που θα ήταν. Πω πω, Παναγία μου, θα δεις όμως ότι εγώ σε ένα χρόνο θα δίνω ρεσιτάλ. Ρεζιλιτάλ θα δίνεις. Ε, σηκώσ' το τηλέφωνο. Ναι. Μάλιστα, εγώ είμαι. Ναι, γιατί όχι. Ευχαρίστως. Ναι, θα έρθω οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Το πήρα το πιάνο. Από αύριο πιάνω δουλειά. Βρε, άντε να δουλέψεις, μπας και λογικέψεις λίγο. Παράφαγα, να δεις που δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ απόψε. Στόπα, βρε Κατερίνα μου, το πρασόριζο είναι βαρύ. Και μάλιστα το βράδυ. Ε, αφού μ' αρέσει όμως, μωρέ μαμά μου, βαρέθηκα πια τα κρέατα. Από εδώ και πέρα μόνο τέτοια φαγητά θέλω να μου μαγειρεύεις. Πρασόριζο, σπανακόριζο, πατάτες γιαχνί. Αχ, γιατί κάτσαμε εδώ, δεν πάμε να δούμε λίγο τηλεόραση? Αποκλείεται. Εγώ πρέπει να μελετήσω τώρα. Τι να μελετήσεις? Πιάνω. Βλέπεις, δεν έχω άλλη ώρα. Εγώ δουλεύω. Δεν κάθομαι σαν την Κατερίνα. Α, εσύ είσαι ταλέντο. Θα μάθεις και χωρίς να μελετήσεις. Α, μην κοροϊδεύεις καθόλου, διότι είμαι πάρα πολύ προχωρημένη. Τι σου λέω, δηλαδή. Άκουσε και θα δεις. Η Μπαχάουερ. Thank you.
Μ' αυτό το κομμάτι θα δώσεις το ρεσιτάλ που μου έλεγες. Παίξε και τ' άλλο κομμάτι, μην παίζεις μόνο αυτό, να δει η θεία σου τι έμαθες. Καταπληκτικό! Σε βλέπω το καλοκαίρι στο Ηρώδιο με τη Συμφωνική. Μην ηρωνεύεσαι καθόλου. Θα το δεις και αυτό κάποια μέρα. Μόνο άσε με να μελετήσω, εντάξει. Ναι, αλλά εγώ θέλω να δω τηλεόραση. Αν θες να δεις τηλεόραση, να πας να δεις το δωμάτιό σου. Ορίστε, ήρθαν τα αγρία να διώξουν τα ημέρα. Επάψε επιτέλους. Είναι πολύ ωραίο να ακούς πιάνο. Εμένα μ' αρέσει. Ωστε. Σ' αρέσει. Βεβαίως, μάλιστα, μ' αρέσει. Αρχίζω να ανησυχώ για σένα. Γιατί ανησυχείς? Σ' αρέσουν αυτά τα φάρτσα. Δεν είναι φάρτσα, Κατερίνα μου. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Μα γι' αυτό σου λέω ότι χρειάζεσαι γιατρό. Σταμάτα, Σύμβρε, σταμάτα. Τι έπαθες? Τι θα πει, τι έπαθα. Λοιπόν, θα βγεις έξω από εδώ, θα πάω να μάθεις καλό πιάνο πάνω σε βουνό όπου θες και ύστερα θα ξανάρθεις να με παίξεις εδώ πιάνο. Και πώς θα παίζω χωρίς πιάνο? Δικό σου πρόβλημα, χρυσό μου. Εγώ το κεφάλι μου το θέλω. Μέχρι να γίνεις εσύ βιρτουόζα, το πιάνο αυτό δεν ξανά ανοίγει. Άμα πια. Πέρα. Καλώς την, καλησπέρα. Δεν μου λες, δεν μου Έλα, λες. Έλα, τι να σου πω. Είναι μέσα η Κατερίνα. Ναι, στην κουζίνα είναι, τρώει. Λοιπόν, βρήκα το κόλπο να την πείσω να μ' αφήσει να παίζω πιάνο. Πώς θα σ' αφήσει, αφού το είπε καθαρά. Αν δεν γίνεις βιτσιόζα, δεν σ' αφήνει. Τι βιτσιόζα, καλέ, βιρτουόζα. Τέλος πάντων, αυτό, αν δεν γίνεις αυτό, δεν σ' αφήνει. Τι να γίνω, έγινα ήδη. Πώς έγινες? Με αυτόν εδώ το δίσκο. Λοιπόν, άκουσε να δεις τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε το pick-up και θα το κρύψουμε πίσω από την πολυθρόνα. Θα το βάλουμε στην πρίζα, θα βάλουμε το δίσκο επάνω και εγώ θα καθίσω στο πιάνο και θα κάνω ό,τι παίζω. Την κατάλληλη στιγμή θα γυρίσεις το pick-up, θα με βλέπει αυτή να κοπανάω τα πλήκτρα και θα νομίζει πως παίζω εγώ. Καταπληκτικό. Σ' αρέσει? Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το pick-up. Έλα. Βάλουμε εδώ. Ναι. Το ηχείο θα το κρύψουμε εδώ από κάτω. Την πρίζα. Έτσι. Ναι. Φέρε μου το δίσκο τώρα. Κάντε μπράβο. Κάτσε, δεν γιατές πως έρχεται. Όχι, όχι, δεν έρχεται. Λοιπόν, βάζουμε και το δίσκο. Κρύψτε, κρύψτε, κρύψτε. Πάμε, πάμε τώρα να τη φωνάξουμε. Κατερίνα, Κατερίνα! Λέγε, σ' ακούω. Έφαγες? Παραέφαγα μάλιστα, γιατί ρωτάς? Γιατί σε περιμένει μια έκπληξη. Εμένα? Mm. Τι συνωμοτικό μου ετοιμάζεται, γιαγιά και έγγονη? Η Ειρήνη μας έγινε βιτσιόζα. Βιρτουόζα, γιαγιά, βιρτουόζα. Ένας θηλυκός Δημήτρης Γούρος. Τι έπαθε, μικρή, τη χτύπησε πολύ ο ήλιος. Θα της επιτρέψεις να παίξει πιάνο και να την ακούσει? Δεν σφάξανε. Σφάξανε, σφάξανε. Άσε με ρε, παιδάκι μου, να δοκιμάσω. Εντάξει, δοκίμασε, για να μην με λεστριμένη δηλαδή. Περάστε όμως να καθίσετε να απολαύσετε. Δημήτρης Γουρός, συνέχισε.